συγκράτησα τι είπατε ακριβώς όταν ξεκινήσατε να ασχοληθείτε με το θέμα του Παυλίδη. Είπατε ότι ο απολογισμός αφορά το 2022. Είπατε ότι το 2022 δεν είχε γίνει διαγραφή. Εννοείται ότι το 23 έχει γίνει διαγραφή. Τι εννοώ? Ότι το 23 έχει γίνει διαγραφή. Γιατί είπατε το 2022. Όχι, επειδή γράφατε μια εξώδικη που λέει ότι διάβασα την εξώδικη που έχει καλεί σε εσάς. Εντάξει, δεν λέει ότι δεν είναι ότι είναι πλαστά, είναι ψευδή αυτά και τα λέει όλα τα σχετικά. Ότι έχουν διαγραφή τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, οι οικονομικές καταστάσεις που ήρθαν εδώ σε αυτή την αίθουσα που σας ψηφίσατε και οι ημερομηνίες. Ανέγραφα τα συγκεκριμένα ποσά. Αυτό είπα. Εγώ το ξέρω. Και αν γινόταν, θα ερχόταν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εδώ περνάνε αυτά. Το 23, το 22. Ναι, τότε εγώ συγκράτησα τι είπατε, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Είπατε ότι το 2022 δεν είχε γίνει διαγραφή. Σαν να αφήνατε να εννοείται. Απαντώ στην εξώδικη. Το αισθάνεσαι εσύ. Το κατάλαβα. Θα τοποθετηθώ μετά για την εξωδική. Θα τοποθετηθώ μετά για την εξωδική. Όχι, θα τοποθετηθεί. Θα ως επικεφαλής, έτσι δεν είναι πρόεδρε. Και το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν αυτό που λέει στο εξώδικο εδώ, ότι δηλαδή έχει τελεσιδικήσει και μπορούσαμε εμείς να κάνουμε, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε ένσταση ή ό,τι άλλο είναι τα νομικά ακριβώς, δεν τα ξέρω, μέχρι το δεύτερο του 23, μέχρι το Φλεβάρι του 23, είναι έτσι όπως το λέει. Ναι. Έτσι είναι και δεν το κάναμε. Όχι. Γιατί δεν το κάναμε. Άλλο είναι χρηματική κατάλογη και άλλο είναι. Λοιπόν, θα σας απαντήσω μετά. Και ειδικότερα και συγκεκριμένα και μεταέγραφα στην ειδική συνεδρίαση, στη συνεδρίαση που θα κάνουμε μονάχα για το θέμα το συγκεκριμένο το λατομείο. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα με σώσεις και τα σχετικά για το θέμα το λατομείο. Αλλά θα σας απαντήσω. Έχω όλες τις απαντήσεις γιατί γνωρίζω το θέμα. Ναι, κατάλαβα. Και επειδή λίγο πολύ, εντάξει, και εγώ δεν είμαι νομικός απρόκτησης, αλλά λίγο πολύ κάτι κατάλαβα διαβάζοντάς το, προσπαθώντας τουλάχιστον. Αλλά πιο πολύ τρόμαξα όταν σας άκουσα, γιατί αναφερθήκατε στον νόμο του 2018, που ήταν τελείως φωτογραφικός και εμείς το είχαμε πει, αν θυμάστε, και στους προϋπολογισμούς όταν ψηφίζαμε, ότι αυτοί οι νόμοι βγαίνουν από κάποιες κυβερνήσεις, τότε ας θυμηθούμε ποιος ήταν κυβέρνηση. Γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Να το που τώρα ήρθε μπροστά μας. Το 2018 λοιπόν, φωτογραφικά, κάνε ένα νόμο και κάποιοι άνθρωποι θα γλιτώσουν εκατομμύρια ευρώ. Και χωρίς... Αυτό θα γίνει. Και χωρίς να με συγχωρήσετε κύριε Σοβαλίδη, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και το λέω από την αρχή, χωρίς να ερωτηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι ο Δήμος Κύπρας, η τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι, είναι χρήματα που οφείλονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν θα ερωτηθεί ο λαός, γιατί αυτά είναι χρήματα των δημοτών, θα πήγαιναν στους δημότες. Ναι. Ήταν προσώπους των δημοτών να εισπραχθούν από αυτούς τους μεγάλους. Το ίδιο πράγμα λέμε εμείς εκπροσωπούμε τον λαό. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηγιαννίδη είναι ότι σας άκουσα που είπατε ότι και το 100% να εισπράξουμε δεν φτάνουν για τα έξοδα. Είπατε μετά αν υπολόγισες οι καταστροφές αφού πήραμε βραβεία στον βιολογικό και ότι η βιωσιμότητα της επιχείρησης πρέπει να... Για την βιωσιμότητα της επιχείρησης είπατε εσείς πρέπει να δοθεί λύση του Υπουργείου. Η ερώτησή μου τώρα πια είναι. Τα Υπουργεία να μην ξεχνάμε ότι ιδιωτικοποιούν το νερό. Πέρασε ένας νόμος. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Πριν από αυτή την καινούργια που θα έχουμε. Αν η λύση των Υπουργείων είναι να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, αυτοί θα ακολουθήσουν. Νομίζω ότι είναι σαφές, εφόσον έχω πει πως τα έσοδα δεν φτάνουν για τα έξοδα και τα έξοδα έχουν καταγραφεί με σαφήνεια για την ιστοδοσία, για τα ενεργειακό κόστος και για τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης. Είναι σαφές ότι αν θέλαμε να κάνουμε έναν προϋπολογισμό ισοσχεδισμένο και 100% ρεαλιστικό, θα έπρεπε να γίνει αύξηση στο νερό, ούτως ώστε τα έξοδα να είναι ίδια με τα έξοδα. Αν όχι περισσότερα και τα έσοδα, για να έχει και κέρδος επιχείρηση τέλος πάντων. Επομένως, εμείς δεν έχουμε προβεί όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι πρόεδρος ΔΕΙΑΣ από το 2017. Δεν έχουμε προβεί σε καμία αύξηση
του τιμολογίου της επιχείρησης, παρά μόνο σε μια αναπροσαρμογή η οποία είναι, ήμασταν υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να την αναπροσαρμόσουμε, να κάνουμε κάποιες αλλαγές, και κάνοντας αυτές τις αλλαγές, ίσως σε κάποιους καταναλωτές έχει έρθει μια απειροελάχιστη διαφορά στους λογαριασμούς. Απειροελάχιστη. Η οποία φυσικά δεν ήταν για να καλύψει όλες τις ανάγκες που έχει η επιχείρηση. Επομένως δεν κινούμαστε δηλαδή ούτως ώστε να ιδιωτικοποιήσουμε την επιχείρηση. Δηλαδή το μέλημά μας δεν είναι αυτό. Απλά προσπαθούμε σταθερά να κρατήσουμε σταθερή την τιμολογική πολιτική της επιχείρησης, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται οι συντιμώτες μας. Και εφόσον ήμασταν έτοιμοι με μελέτες στα χρονικά περιθώρια που μας είχε δώσει το Υπουργείο, γι' αυτό αναφέρθηκα στο Υπουργείο, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε ένα έργο το οποίο θα είναι σωτήριο για την επιχείρηση, για το ενεργειακό κόστος που έχει. Να το εκμηδενίσουμε και από εκεί και πέρα η πορεία της επιχείρησης να είναι βιώσιμη και όχι να χρειαστεί να ιδιωτικοποιηθεί. Εμείς αυτή τη στιγμή, σαν επιχείρηση, και ίσως υπάρχουν και άλλες ανά την Ελλάδα που εγώ από αυτά που γνωρίζω δεν υπάρχουν άλλες με την ετοιμότητα τη δική μας, ούτως ώστε δηλαδή να έχει ενταχθεί έργο για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου και να περιμένουμε τώρα εμείς το ΔΕΔΙΕ να αναβαθμίσει το δίκτυο. Δηλαδή εμείς είμαστε και ένα βήμα μπροστά. Εμείς περιμένουμε τώρα από το κράτος, από το ΔΕΔΙΕ. Δηλαδή αν μας δώσει αύριο το OK, εμείς υλοποιούμε το έργο. Έχουμε το συμψηφισμό και εκμηδενίζουμε το ενεργειακό κόστος. Και γίνεται βιώσιμη επιχείρηση. Τώρα, δεν μπορώ εγώ να πω τι ψηφίζει η κυβέρνηση και αν θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό ή όχι. Και για αυτό το θέμα ακόμη δίσταται η απόψη. Ερώτηση θα ξανακάνω. Μπορώ να την κάνω. Ξανά ερώτηση θα κάνω. Εγώ απευθύνθηκα σε εσάς και μου λέτε τώρα δεν σας νοιάζει τι ψηφίζει η κυβέρνηση, επειδή είστε πρόεδρος της ΔΕΗΑΣ. Ρώτησα να κάνω την ερώτηση. Σας ρώτησα επειδή είστε πρόεδρος της ΔΕΗΑΣ και βέβαια πρέπει να ξέρετε και να ενημερώνετε και τους δημότες της Κύπρας τι ψηφίζει η κυβέρνηση και πού οδηγούν αυτοί οι νόμοι. Και λέω τώρα, πάλι θα κάνω την ερώτηση. Ο πρόεδρος της ΔΕΗΑΣ θα ενημερώσει, κύριε. Λέω επειδή είναι πιο πολύ της δουλειάς του, δεν είναι πρόεδρος της ΔΕΗΑΣ. Λοιπόν, στο Ταμείο Ανάκαμψης, ένα από τα ζητούμενα που θα κληθεί η επόμενη κυβέρνηση να ψηφίσει, ένα από τα προαπαιτούμενα είναι ότι όποια ΔΕΗΑ δεν έχει σωστηριασμένο προϋπολογισμό ή είναι αρνητική, είναι αρνητικός, θα ιδιωτικοποιείται. Αυτό είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω οφείλετε, νομίζω το ξέρετε, είναι ξεκάθαρο. Τώρα είναι πολύ καιρό που έχουν βγει αυτά. Και επειδή πάλι όταν μου απαντήσατε, πάλι είπατε ότι δεν ισοσκελείται, δηλαδή πρέπει να αυξήσουμε τα νερά. Για να γίνει ισοσκελισμένο, δεν γίνεται. Ακριβώς. Αν δεν ισοσκελείται, ουσιαστικά με αυτούς τους νόμους δηλαδή, που έχουν ψηφιστεί και που έρχονται, πάμε σε ιδιωτικοποίηση του νερού της Κύρας. Ολοκληρώσατε. Αυτά που ψήφισαν οι κυβερνήσεις με τις δικές μας πράξεις δεν δείχνουν ότι η δική μας πρόθεση είναι να ιδιωτικοποιηθεί το νερό της Κύρας. Γιατί εφόσον υλοποιηθεί το έργο το οποίο έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για το φωτοβολταϊκό πάρκο, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, δεν θα υπάρχει το ενεργειακό κόστος, επομένως ο προϋπολογισμός θα είναι ισοσχετισμένος αυτομάτως και θα είναι βιώσιμη επιχείρηση και δεν μιλάμε για καμία ιδιωτικοποίηση. Ευχαριστώ που πιστεύετε στις ικανότητές μου. Προσπαθώ να το υλοποιήσω. Να πω λίγο κάτι. Να πω. Η λύση στις ΔΕΙΑ και το πρόβλημα στις ΔΕΙΑ, μονάχα στη ΔΕΙΑ Σκέδρας πανελλαδικά, είναι το υψηλό κόστος της ενέργειας. Έπρεπε όχι τώρα, πριν από χρόνια, να ληφθεί απόφαση κυβερνητική για παροχή ρεύματος με διαφορετικό κοστολόγιο. Συμφωνούμε. Τέλος πάντων. Όχι, εσείς θα πείτε απόλυτα. Κάτι. Αγαπητέ μου κύριε Σουηλή. Απόλυτα, γιατί νομίζετε ότι θα έλεγα κάτι. Μόνο για την χαρά. Είναι όμως όχι τα λαϊκά σπίτια για τον κόσμο, το φτωχό να μην τον όχι μόνο να χαμηλότερο. Στη δική μας τη θητεία έχει αυξηθεί, έχει τριπλασιαστεί. Καταλάβατε. Η λύση λοιπόν είναι όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε για την ίδρυση του φωτοβολταϊκού πάρκου, έτσι ώστε
να φύγει αυτό το βάσανο της μεγάλης κατανάλωσης ρεύματος και των υποχρεώσεων απέναντι στη ΔΕΗ. Στον αφορά τώρα την ιδιωτικοποίηση. Είναι κάτι που το λέει συνέχεια η λαϊκή συσπήρωση, δεν το λέει μονάχα στο Δήμο Σκύδρας, το λέει πανελλαδικά σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά κτλ. Ενδεχομένως να βλέπει να σκέφτεται παντού ιδιωτικοποίησης. Εμείς έχουμε αποδείξει όμως και μιλάμε έτσι εκ του αποτελέσματος ότι ούτε τέτοια θέληση, ούτε τέτοια διάθεση έχουμε, ούτε οδεύουμε σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και μακάρι να είναι αποτελεσματική η ίδρυση του φωτοβολταϊκού πάρκου και γιατί όχι να έχουμε δωρεάν κατανάλωση νερού. Να προσθέσω και κάτι, αν θα μπορούσατε να ανατρέξετε, μία συνέντευξη έχω δώσει και ήταν στην Πελαγιού στον κύριο Σωμαράκη το 2017 όταν είχα αναλάβει χρέη Προέδρου ΔΕΙΑΣ και σε εκείνη τη συνέντευξη ήδη είχα αναφέρει αυτή την ανάγκη που το ενεργειακό κόστος δεν ήταν ακόμη τόσο μεγάλο όσο έχει φτάσει να είναι τώρα. Και τότε για το ίδιο πράγμα μιλούσαμε. Εάν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα τότε για να μπορούσαμε να ενταχθούμε και να υλοποιήσουμε το έργο, θα ήμασταν ακόμη καλύτερα. Δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα ή κάποιο από τα Υπουργεία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εμείς αυτή τη σκέψη μας και αυτά τα θέλω μας, έτσι. Από εκεί και ύστερα, οι πράξεις μας, νομίζω, οι δικές μας πράξεις δείχνουν ότι δεν είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης και κάνουμε τα πάντα ώστε να μείνει δημόσιο αγαθό το νερό και τη Σκύδρας και γενικότερα ευχόμαστε να μείνει παντού σε όλη την Ελλάδα. Συγγνώμη Γιάννη, να θυμίσω λίγο συνάδελφοι. Είχαν ακουστεί και οι Σύρνες κάποτε στην ιδιωτικοποίηση στην Καθαριότητα. Και εκεί ήταν πάγια και κάθετη η θέση της Δημοτικής Αρχής ότι σε αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουμε και συνεχίσαμε με το ίδιο καθεστώς. Το ίδιο θα γίνει στο νερό. Α, συγγνώμη λίγο, στο νερό που ο προγνώμης δεσμεύτηκε δημόσια δεν θα γίνει καμία ιδιωτικοποίηση. Δεν θα γίνει καμία ιδιωτικοποίηση. Γιατί δεν κάνουμε. Συγγνώμη, δηλαδή τι. Τώρα μην πάμε προς τα πίσω να δούμε τι έχουν δεσμευτεί και τι έχουν κάνει. Δεν θα γίνει φορές. Δηλαδή αυτό που είπε δηλαδή να επιστρέψει στην πρώτη θα άλλο συνάδελφο θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Ερώτηση. Τοποθέτηση θα κάνει ο κύριος Σουμελίδης ως επικεφαλής παράταξης και μετά θα πάρει το λόγο. Λοιπόν, επειδή ακούστηκε τώρα πάρα πολύ τώρα για τη μεγάλη αύξηση του ρεύματος, της ενέργειας και επειδή από την αρχή της τοποθέτησης της κυρίας Σηματιάδου το ρίξαμε πάρα πολύ στην Ουκρανία και στον πόλεμο, εγώ πρέπει να θυμίσω ότι τον προηγούμενο Αύγουστο μπήκε στο χρηματιστήριο η ενέργεια. Τον προηγούμενο Αύγουστο, πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, 8-10 μήνες, ένα χρόνο, τότε ανέβηκαν τα τιμολόγια. Τότε πάρθηκαν οι αποφάσεις, απλά υλοποιήθηκαν μετά από ένα διάστημα. Τότε λοιπόν ανέβηκε η ενέργεια τόσο πολύ. Και βέβαια, όσο πιο πολύ πάμε προς την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, τόσο πιο πολύ ακριβή θα γίνεται. Και γι' αυτό λέμε εμείς ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς. Όχι μόνο στη ΔΕΗ άσπρα, αλλά και αλλού, και όχι μόνο στη Σκύδρα. Και αλλού, γιατί δυστυχώς αυτοί οι νόμοι δεν αφορούν μόνο τη Σκύδρα ή δεν είναι μόνο για τη Σκύδρα. Είναι για όλους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ενέργεια θα έπρεπε να είναι κάτω από κεντρικό σχεδιασμό, δημόσια, να είναι λαϊκή περιουσία, να είναι φτηνή, όχι μόνο για το νερό, για τη ΔΕΗ κάθε Δήμου, αλλά και για τα λαϊκά νοικοκυριά που σήμερα που μιλάμε, αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα στα σπίτια τους. Εδώ έχουμε φτάσει το 2023. Και όταν θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάποιος από εδώ μέσα πιστεύει ότι θα φτηνεί το ρεύμα του. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση. Και πλέον έχει γίνει ένα προϊόν κέρδη. Και ο κάθε ένας από αυτό πάει να βγάλει κέρδη. Βγάζοντας κέρδη ο καθένας από αυτούς, εμείς δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε το ρεύμα στη σπίτια μας. Και δυστυχώς θα είναι και μεγάλη λογαριασμή για τη ΔΕΗ. Όχι μόνο στη Σκύδρα, παντού. Ναι. Και δυστυχώς δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Είτε αυτό θα είναι στη ΔΕΗ, ό,τι έχει μείνει από κρατικό τέλος πάντων που δεν έχει μείνει τίποτα, είτε αυτό θα είναι σε ιδιώτη. Έτσι λέμε. Επειδή τώρα κουβεντιάστηκε αυτό, δεν ήθελα να πω. Ήθελα να πω τώρα λίγο
να το πω και αυτό για την εξώδικη δήμηση καταγγελία πρόσκληση για συμμόρφωση. Και θέλω ειλικρινά να σας πω ότι δεν το λέω εκ του ασφαλούς επειδή η Λαϊκή Συγκύρωση δεν έχει ψηφίσει κάποιο προϋπολογισμό για το δεν το λέω. Επιστρέφουμε όμως και λίγο. Εμείς το επιστρέφουμε γιατί το ύφος που έχει εμάς δεν μας αγγίζει. Η Λαϊκή Συσπήρωση και το κόμμα που στηρίζει τη Λαϊκή Συσπήρωση δεν φοβήθηκε χειρότερα. Όχι τη συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα εμείς το επιστρέφουμε αυτό. Και σας ειλικρινά μιλάω, δεν μιλάω εκ του ασφαλούς. Και βέβαια να πούμε ότι εμείς πάντα ό,τι ψηφίζαμε, τουλάχιστον με το δικό μας μυαλό δηλαδή, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς και το νομίζουμε και με βάση τις θέσεις μας, ήταν πάντα προς όφελος των δημοτών και όχι προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων. Γιατί καμιά φορά εδώ μέσα. Και να μην πάρουμε. Συγγνώμη, εδώ τα ψηφίσματα και οι θέσεις είναι υπέρ κάποιου κεφαλαίου, υπέρ κάποιων επιχειρηματικών ομήλων. Εγώ κύριε Πρόεδρε τώρα δεν έπρεπε να με διακόψετε γιατί μη μου το λέτε γιατί θα πάω σε θέμα και θα πω και ονόματα. Δεν θέλω. Δεν ήθελα να πω σε αυτό το ζήτημα. Όμως ψηφίσαμε και βοηθήσαμε εργοστάσια της περιοχής να κάνουν κάτι που προς όφελός τους. Το κάναμε εδώ μέσα. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ λέμε σαν λαϊκή σπίτι. Δεν το κάναμε. Αν μιλάμε για τα Σεβαστιανά, εμείς έχουμε άλλη άποψη και μπορούμε να την δικαιολογήσουμε. Εγώ δεν μιλάω ούτε για Σεβαστιανά. Αν μιλάμε για το Σαλιγκάρα. Δεν μιλάμε ούτε για τα Σεβαστιανά. Τώρα, Σταύρο, δεν θέλω να πούμε διαδικασία γιατί το καταψηφίσαμε εμείς. Εντάξει, εσείς ψηφίσατε υπέρ, εμείς το καταψηφίσαμε. Γιατί να μην το καταψηφίσαμε. Δεν χρειάζεται. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό το επιστρέφουμε. Δεν μας τρομάζουν εμάς, εμείς θα κοιτάξουμε την ευθύνη που έχουμε ως Δήμος και βέβαια εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ποιος ευθύνεται στο λαό. Αν χαθούν τα 5 εκατομμύρια, ποιος τελικά ευθύνεται. Είναι οι νόμοι που ψήφισαν συγκεκριμένες κυβερνήσεις και που τις κρατάνε άλλες. Ποιος ευθύνεται αν χαθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια. Γιατί αυτά τα 5-6 εκατομμύρια θα χαθούν ουσιαστικά από τους δημότες Κύδρας. Γιατί θα πήγαιναν στους δημότες Κύδρας. Τώρα. Το συνηθισμένο να πούμε, χωρίς να θέλουμε να αφήσουμε κανένα ίχνος προς τους, έφυγε και ο κύριος Ιγνάτης, προς τους εργαζόμενους ή προς την Οικονομική Επιτροπή. Δεν έχει να κάνει με αυτό, το λέμε κάθε φορά, αλλά πρέπει να το λέμε γιατί εδώ έχουμε και καταγραφή. Εμείς δεν αφισβητούμε τα στοιχεία. Καταψηφίζουμε όμως τον απολογισμό γιατί είπαμε έχουμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Και το εξηγούμε κάθε φορά. Γιατί θεωρούμε, ακόμα κι αν κάναμε μια μισή ώρα να πούμε τι έγινε στον Δήμο Σκύδρας, είναι λίγα. Είναι λίγα. Δηλαδή, πανηγυρίζουμε που έγινε, που πήραμε να γίνει το έργο σύνδεση του Μαυροβουνίου. Μα έχουμε 2023 και δεν έχει γίνει. Δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε για 620 μέτρα ασφαλτόστρου στο Μαυροβούνι, μα δεν είναι το 2% των αγροτικών δρόμων. Οι υπόλοιποι είναι καλτερίμια. Δεν μπορώ να βάλω 200 τελάρα πάνω στην πλατφόρμα να πάω στον Έμπορο, γυρίζουν ανάποδα. Τι δεν καταλαβαίνω. Αυτό επικρατεί. Έγινε στροφή Χαλίκη στο Μαυροβούνι, δεν θυμάμαι από πότε. Ειλικρινά, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Λέμε ότι οι δημότες μας δικαιούνται πολύ περισσότερα. Αυτό λέμε. Δεν μπορούμε να λέμε βελτιώνεται το νερό της νέας ζωής. Δεν είναι πόσιμο, πώς θα γίνει δηλαδή. Αφού οι άνθρωποι χρόνια ολόκληρα κουβαλάνε νερό από τα σούπερ μάρκετ για να πιούν, να φάνε, να πληθούν. Δεν μπορούμε να λέμε το 2023 είναι όλα καλά καμωμένα. Δεν είναι. Και πάλι θα πω ότι η ευθύνη δεν πέφτει στο Δήμο Σκύδρας και προσωπικά στην κυρία Δήμαρχο ή σε εσάς που είστε δημοτικοί σύμβουλοι του συγκεκριμένου ψηφοδέλτου. Πέφτει στους νόμους των κυβερνήσεων. Που δεν έρχονται τα χρήματα που πρέπει να έρχονται, ενώ πληρώνουμε το 95% τους φόρους ως λαός, από το 100% ο λαός πληρώνει το 95% των φόρων στον προϋπολογισμό του κράτους. Το 5% πληρώνουν οι πλούσιοι. Οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι βιομηχανοί πληρώνουν το 5%. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτά λέμε εμείς πρέπει να επιστρέψουν στους δήμους.
πρέπει να επιστρέψουν στους δημότες. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και πρέπει εμείς, όπως είπαμε και εδώ προηγουμένως και ακούστηκε, ότι δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι, γιατί το διάβασα και συνέβη της κυρίας Σαμπερτζή. Όπως το είπε και η κυρία Δήμαρχος, όπως το είπε και ο κύριος Χατζηγιαννίδης. Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν. Τι δεν καταλαβαίνω, χρειαζόμαστε περισσότεροι. Όταν έχει οργανόγραμμα 50 και έχει 19, δεν φτάνουν. Γιατί όμως έχει 19, δεν πρέπει κάποια στιγμή να πούμε. Δεν φταίνε τα μνημόνια, δεν φταίνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Φταίνε, πραγματικά πρέπει να τα πούμε. Όπως πρέπει να πούμε και στο λαό, αν χαθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια, γιατί θα τα πούν τα 6-7, δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς που λέει και ο φίλος μου, ο Χάρης. Απ' την άλλη πρέπει να πω ότι εγώ και ο κάθε αγρότης και ο κάθε ασφαλισμένος στο Δήμο, ένα μήνα, αν δεν πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές με τις 30 ή τις 31 του μήνα, πάνε στο ΚΕΑΟ την άλλη μέρα, κύριε, και δεν παίρνουμε ασφαλιστική ενημερότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εδώ υπάρχουν εργοστάσια της περιοχής που μπροστάνε αγρότες 4 και 5 χρόνια. Και πάνε στα δικαστήρια και δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους, γιατί υπάρχουν άλλοι κοινόμοι. Λέμε ότι αυτά όλα πρέπει να αλλάξουν. Εμείς λοιπόν θα καταψηφίσουμε. Και δεν έχει να κάνει ούτε με την Οικονομική Επιτροπή, ούτε με τους εργαζόμενους, έχει να κάνει με το πώς στείνεται ο προϋπολογισμός και δεν ήθελα να προχωρήσω, γιατί μου εξήγησε και η κυρία Γνατιάδου τώρα ότι δεν εννοούσε ότι το 23 έχει γίνει διαγραφή. Γιατί ήθελα να πω, μα εμείς το ξαναπροϋπολογίσαμε και το 23, τα χρήματα δηλαδή από την Ελληνική του Παναγία. Καταλάβατε, κάναμε κάτι άλλο. Αν αυτά ήταν να πω, ευχαριστώ που ακούσατε.